Και είμαστε εδώ για να δούμε ξανά την πολιτική επικαιρότητα με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Σας πολιορκούν οι πάντες. Βλέπουμε και όλοι αποδώσαμε σε ένα κλείσιμο ματιού του Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, όλο το χειρισμό της ιστορίας με την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Έβλεπα σήμερα, δεν την ξέρω την πλήρη δήλωση, μια δήλωση ενός παλιού δικού σας στελέχους, που σήμερα είναι από τα βασικά στελέχη του Μαξίμου, του κυρίου Σκέρτσου, και έδωσε πρωτοσέλιδο στην Εστία, που έλεγε: αν πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στη δεξιά και το κέντρο, σίγουρα θα επιλέξουμε κέντρο. Προσπαθεί να διεμβολήσει εσάς η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι έχω εξασφαλισμένο το δεξιό κομμάτι της κοινωνίας, δεν μου αρκεί όμως για να πετύχω το στόχο της αυτοδυναμίας. Ναι, νομίζω ότι είναι έτσι όπως το περιγράφετε, grosso modo, κύριε Πολύζο. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες σε μια άτυπη προεκλογική διαδικασία, στην οποία προσπαθεί να αναπροσαρμόζει κάθε φορά τη στρατηγική της σε αυτά τα οποία διαβάζει στην κοινωνία. Και αυτό το οποίο την ενδιαφέρει είναι τα έχει με όλους καλά ή δυνατόν. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει, και είναι πολύ προσφυές το γεγονός ότι το αντιπαραβάλλεται με την κηδεία του τέως έκτου του βασιλιά Κωνσταντίνου, είναι ότι θέλω να είμαι και με τους μεν και με τους δε καλά. Έκλεισε το μάτι δήθεν στο κέντρο, αρνούμενοι και σωστά, είπαμε εμείς, τη δημοσία δαπάνη κηδεία του τέως βασιλιά. Απ' την άλλη, με την αναβάθμιση της εκπροσώπησης με τον αντιπρόεδρο τον ίδιο, τον ανταυτού του πρωθυπουργού στην κηδεία, αλλά και με τη διαχείριση που έγινε από κορυφαίους υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έκλεισε το μάτι και στην Φιλοβασιλική. Για την παρουσία τους, με τα tweets, με τις δηλώσεις, με τη σπουδή με την οποία δικαιολόγησαν και την απουσία τους ορισμένοι από αυτούς, έκλεισε το μάτι και στη Φιλοβασιλική, αν όχι Φιλοβασιλική, πάντως στη συντηρητική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λοιπόν ότι έχει να κάνει με την πολιτική επιβίωση του κυρίου Μητσοτάκη και του μοντέλου διακυβέρνησής του. Αφορά στους ίδιους. Και το κάλεσμα και οι χείρες φιλίας και οι κλάδοι ελέας και όλες αυτές οι κινήσεις και οι χειρονομίες καλής θελήσεως του τελευταίου καιρού. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως πόσο καιρό τώρα μας ομαδοποιούν και μας γκρουπάρουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο καιρό τώρα έχουν φιλοτεχνήσει μια εικόνα δήθεν συγκυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο μας χωρίζουν σημαντικές πολιτικές και αξιακές διαφορές. Και τώρα, την ίδια ώρα, προσπαθούν να χτίσουν γέφυρες με εμάς ξανά. Λοιπόν, ας τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, λοιπόν. Το Πασόκ είναι η πολύφερνη νύφη. Οκ. Okay. Ναι, να το δεχτούμε αυτό και το ρόλο αυτών. Και μας τιμά. Απ' την άλλη, όμως, εμείς θέλουμε να είμαστε κάτι που θέλει ο λαός να ενισχυθεί. Όχι οι άλλοι δύο πόλοι. Και, γιατί τι θέλουν εκείνοι? Δεν θέλουν το καλό του Πασόκ. Θέλουν τις ψήφους του Πασόκ. Θέλουν να καταλυστεύσουν την εκλογική μας βάση. Θέλει ο κύριος Σκέρτσος ή ο κύριος Πολάκης από την μία πλευρά να δουν ένα Πασόκ να απορροφάται είτε από τους μεν είτε από τους δε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εμείς έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας στον αυτόνομο δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει χρόνια τώρα και με το συνέδριό μας του Μαΐου το επιβεβαιώσαμε, με το πρόγραμμά μας να επικοινωνείτε, να ενισχύετε και να γίνετε ο κώδικας επικοινωνίας μας με τους πολίτες. Εμείς δεν πάμε ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Πάμε με τους πολίτες στο δρόμο προς τις εκλογές. Πάντως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν, τώρα αν πιάσουμε το δικαίως ή αδίκως θα χρειαστούμε πολύ χρόνο, ότι έχετε πληρώσει την υπόθεση Καϊλή, ναι. Και ας ήταν ένα πολιτικό διαζύγιο που μετράει πολύ καιρό, πέρα από τη διαγραφή εννοώ την τωρινή, μετράει πολύ καιρό το διαζύγιο σας με την κυρία Καϊλή, το πολιτικό. Ξέρουμε όλοι και εμείς που πηγαίνω ερχόμασταν πολύ καιρό στις Βρυξέλλες ότι ούτε για δεν έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το πληρώσατε. Ναι, έτσι. Αντιθέτως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις μια διατήρηση δυνάμεων στη Νέα Δημοκρατία, μια μικρή ενίσχυση δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εκεί θα στριμωχτείτε και μπορεί να σας πει η κοινωνία ότι εγώ θέλω με έναν από τους δύο να συνεργαστείς. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνητη πολιτεία. Ναι, ασφαλώς. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Πολύζο, που στέκεστε στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Και από την παρούσα εκπομπή έχουμε ξανασυζητήσει τις λεπτομέρειες, όχι μόνο της νομικής υπόθεσης, που σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη έτσι. Μέρα και για εκείνη κρίνεται από τη βελγική δικαιοσύνη το αίτημα της αποφυλάκησής της ή της παράτασης της προσωρινής της κρατήσεως, αλλά και για την πολιτική διάσταση την πριν το Qatargate περίοδο και το χειρισμού της κυρίας Καϊλή στο θέμα των υποκλοπών. Άρα, ό,τι και να έχει συμβεί, όσο δούριος ύπος και να λειτουργήσε η κυρία Καϊλή, που λειτουργήσε,
η ζημιά για το κόμμα από τις τάξεις το οποίο διαγράφεται ένα τόσο προβεβλημένο στέλεχος και μάλιστα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μεγάλη. Αν μου λέγατε πριν από ένα μήνα που ξανασυζητήσαμε σε αυτό το τραπέζι πόσο θα είναι η δημοσκοπική μείωση του κινήματος και σας έλεγα 0,7%, ενδεχομένως με χαρακτηρίζετε και υπεραισιόδοξο και θα είχατε δίκιο. Τόση πάντως είναι η πτώση και είναι και σημαντική, αλλά καθόλου και καθόλου αμελητέα. Όμως, είναι σαφές ότι όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές και η πόλωση θα επανέρχεται και οι συμπληγάδες πέτρες θα αρχίσουν να πιέζουν. Η δική μας εργαλεία είναι δύο. Είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές. Εμείς όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα πυκνώνουμε και τις επαφές μας με την κοινωνία. Πρώτος ο Πρόεδρος. Πρέπει να πω και από την εκπομπή σας ότι από τις αρχές του μήνα Φεβρουαρίου αρχίζει εντατικές περιοδίες ο Πρόεδρος από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για πολύ συγκεκριμένους συμβολικούς εθνικούς. Προφανέστατα και στη Θεσσαλία, στη Μαγνησία, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, προφανέστατα θα είναι παρόν. Νομίζω και έχει πάει καλά στη Θεσσαλία. Έτσι. Έχει πάει καλά και προεκλογικά και για το κόμμα μας. Στη δική σας την εσωτερική κούρσα για τη διαδοχή. Και στην εσωτερική κούρσα πήγε πολύ καλά ο Νίκος Ανδρουλάκης και στο Βόλο, αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Αλλά και το κόμμα μας συνολικά δείχνει μια ανάταξη δυνάμεων στη Θεσσαλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κεφαλαιοποιήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Και τα πρόσωπα λοιπόν μετά την ανακήρυξη των υποψηφιότητων στο τέλος του μήνα Ιανουαρίου με την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, αλλά και οι πολιτικές μας είναι τα δύο όπλα μας στο δρόμο προς τις κάλπεις. Επιμένω στις πολιτικές προτάσεις, κύριε Πολύζο, μου επιτρέπετε, γιατί ξέρετε, αυτή η προεκλογική περίοδος μας αξίζει να είναι αμιγώς πολιτική, να μην την αφήσουμε στις μιλόπετρες της μικροκομματικής τοξικής αντιπαράθεσης. Και η κηδεία του τέος βασιλέα. Και το ζήτημα της διάδοχης κατάστασης της Χρυσής Αυγής και πώς αυτή θα μπλοκαριστεί από τη Βουλή. Και τα εθνικά μας. Όλα έχουν παραδοθεί στην τοξικότητα. Εμείς μιλάμε πολιτικά. Στο ζήτημα αυτό, για παράδειγμα. Χρόνια τώρα κινούμαστε πολιτικά. Ήδη με την αείμνηστη Φόφη γεννηματά στο τιμόνι είχαμε καταθέσει πρόταση από την επομένη της καταδίκης της Χρυσής Αυγής ώστε κανένα διάδοχο σχήμα να μην ανακηρύσσεται υποψήφιο. Μη μας κουνά το δάχτυλο αυτοί που θεωρούσαν κάποτε τη Χρυσή Αυγή ότι θα μπορούσε να είναι και μια σοβαρή πολιτική δύναμη με την οποία συνεργάζονταν. Μη μας κουνούν το δάχτυλο αυτοί που ψήφιζαν με τη Χρυσή Αυγή μαζί. Μη μας κουνούν το δάχτυλο αυτοί που συναγελάζονταν με τη Χρυσή Αυγή στις πλατείες της Οργής. Εμείς ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας θεσμικά. Και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Με παρατηρήσεις, προσθήκες, ενστάσεις, όταν έρθουν οι τελικές διατάξεις στη Βουλή. Αν κάτι πρέπει να συμφωνήσουμε, είναι ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια εγκληματική οργάνωση που ενδύεται το κέλυφος ενός πολιτικού κόμματος να ξαναμπεί στη Βουλή. Το φασισμό τον νικά στην κοινωνία, τον νικά όμως και στις εκλογές, νικήθηκε το 19 και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξαναμπεί στη Βουλή το διάδοχο σχήμα της Χρυσής Αυγής. Ασχέτως του ότι. Σας έλεγε ότι όλοι φοβόσαστε ότι μπορεί να τσιμπήσει από όλες τις πλευρές. Ασχέτως του ότι θα μου επιτρέψετε να πω. Το κόμμα Κασιδιάρη μετριέται. Υπήρχε πολύ. Βεβαίως. Και γιατί μετριέται όμως. Και εκεί είναι μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης. Άφησε η κυβέρνηση και η πολιτεία στο σύνολό της τον Ηλία Κασιδιάρη και τους συντρόφους του μέσα από τη φυλακή να κάνει προεκλογικό αγώνα. Με σποτς, με διαδικτυακές εκπομπές, με ραδιόφωνο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει μια πειθαρχική τάξη στη φυλακή. Δεν πρέπει να ελέγξει το αρμόδιο Υπουργείο τι ακριβώς γίνονται αυτές οι παραγωγές. Πώς γίνονται αυτές οι παραγωγές, οι πολυτελείς. Εγώ ξέρω, κάνουμε μια ωραία εκπομπή σήμερα σε ένα πολύ ωραίο στούντιο, μια ωραία παραγωγή. Αλλά είναι μια καθόλου νόμιμη και πρότυπη διαδικασία πολιτικού διαλόγου. Πώς κανείς μπορεί μέσα από τις φυλακές να κάνει μια αντίστοιχη παραγωγή και να κάνει και προεκλογικό αγώνα. Γιατί φτάσαμε, κύριε Πολύζο, και η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη έχει γεμίσει ήδη αυτοκόλλητα και τρικάκια και φυλάδια ενός παράνομου κόμματος, μιας εγκληματικής οργάνωσης. Όλη αυτή η συζήτηση το τροφοδοτεί με ενδιαφέρον. Φυσικά. Έτσι. Και ξέρετε, και ακόμα και η συζήτηση που κάνουμε, εμείς την κάνουμε και με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο και θεσμικό, αλλά εκεί έξω γίνεται και μια συζήτηση με πιο άγαρμο τρόπο. Μπορεί να γίνει και χορηγός ενός τέτοιου κόμματος. Γι' αυτό πρέπει η πολιτεία να απαντήσει με δραστικό τρόπο, καθόλου νόμιμο όμως, προσοχή. Έστω και τώρα καθυστερημένα, να βρούμε τις μεθόδους και τους μηχανισμούς εκείνους, οι οποίοι θα είναι απολύτως σύμφωνοι με το Σύνταγμα. Μην πάμε να κάνουμε κάτι που και θα ηρωοποιήσουμε τους εγκληματίες και θα αφήνουμε πόρτες για άλλες ερμηνείες στο μέλλον, για άλλες ιδεολογίες που δεν μπορούν να εξισώνονται με τον φασισμό και τον νέο ναζισμό. Θέλει λεπτούς χειρισμούς, νομική και τεχνική αρτιότητα και συνένεση στη στοχοθεσία. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα εσείς, γιατί ξέρετε γίνεται με τέτοιο τρόπο και η επικοινωνία των ζητημάτων που κάθε μέρα διαμορφώνονται και απασχολούν την επικαιρότητα, που δεν μένει χρόνος να πει ο Δημήτρης Μάτζος σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα πιστεύει αυτά, θα κληθεί να απαντήσει για τον Κασιδιάρη, για τις παρακολουθήσεις, ναι, για τον τέος βασιλιά,
αύριο μεθαύριο για κάτι άλλο, για την Καϊλή και πάει λέγοντας. Όλα αυτά σε ένα βαθμό θα τα πετύχετε με αυτές τις περιοδίες, το να επικοινωνήσετε και με τους ανθρώπους των παραγωγικών τάξεων. Ακριβώς αυτό είναι το στοίχημα, κύριε Πολύζο. Ακριβώς αυτό είναι το στοίχημα. Είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση ότι θέλουμε αυτή η προεκλογική περίοδος και μας αξίζει ως λαός αυτή η προεκλογική περίοδος να είναι όσο δυνατόν πιο πολιτική γίνεται, να αξιολογηθούν όλα τα κόμματα. Όλα. Όχι μόνο τα τρία που φαίνεται να προηγούνται, αλλά όλα τα κόμματα με βάση τις πολιτικές τους προτάσεις. Λέμε τα ίδια για το πρωτογενή αγροτικό τομέα της παραγωγής, λέμε τα ίδια για το παραγωγικό μοντέλο που θέλουμε να έχουμε αύριο και μεθαύριο στη χώρα. Λέμε τα ίδια για τα δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια πανεπιστήμια, για την αμυντική θωράξη της χώρας σε μια κρίσιμη γεωστρατηγική συγκυρία, για τις αμυντικές δαπάνες, τις διεθνείς μας συμμαχίες. Λέμε όλοι σε όλα τα ίδια, έτσι να αξιολογηθούμε από τους πολίτες. Και νομίζω ναι ότι αυτή η καμπάνια, η grassroots από τα κάτω, καμπάνια σε όλη τη χώρα, με τον πρόεδρο Μπροστάρη, με όλα τα στελέχη, τους υποψήφιους βουλευτές, τους νυν βουλευτές, όλα τα στελέχη των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων, και το λέω αυτό σε μια περιοχή όπως η Μαγνησία και ευρύτερη Θεσσαλία, που οι τοπικές μας οργανώσεις έχουν επιδείξει πολύ μεγάλο και έντονο ενδιαφέρον παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες, πολύ μεγάλη κινητικότητα στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία στο σύνολό του. Είναι το μεγάλο στίγμα για εμάς για να επικοινωνήσουμε το τι λέμε. Εμείς θέλουμε να αξιολογηθούμε στην κάλπη, όχι μόνο επειδή είμαστε πράσινοι, έχουμε έναν ωραίο πράσινο ήλιο που γεμίζει ελπίδα και προοπτική στις καρδιές των πολιτών, αλλά και γιατί αυτά που λέμε είναι πραγματικά, ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα αυτά που θέλει να ακούσει ο πολίτης και θέλει να δει να γίνονται σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ελλάδα του μέλλοντός μας. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχετε κεντρική επιτροπή, οπότε θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια. Οπότε θα απελευθερωθούν αρκετές δυνάμεις στην κοινωνία για να τα επικοινωνήσουν όλα αυτά. Γιατί είναι αλλιώς ένας να πηγαίνει να σφίγγει μία, μη βάζουμε τους άντρες πρώτα, μία ή ένας να πηγαίνει να σφίγγει τα χέρια σε ένα καφενείο, σε μια συνάντηση, σε ένα σπίτι και να μιλάει για λογαριασμό του. Και είναι αλλιώς όλο αυτό να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται ως πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πολιτική οι πολιτικές προτάσεις, τα διακυβεύματα, τα πολιτικά να αποκτούν μία φυσιογνωμία, να οπτικοποιούνται. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς στα πρόσωπα των υποψηφίων την ελπίδα και την προοπτική. Πρόσωπα με υψηλή, με ηθική, με αξιοπιστία, πρόσωπα αναγνωρίσιμα στις τοπικές κοινωνίες, πρόσωπα τα οποία μπορούν να εμπνεύσουν τους πολίτες να έρθουν, ειδικά οι νέοι να έρθουν να ψηφίσουν. Δεν θα είναι πρόσωπα που θα μας κάνουν να αποστρεφόμαστε την πολιτική. Το έχουμε δει και από το κόμμα μας, αλλά και από όλα τα κόμματα στο παρελθόν. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε αυτά τα μαθήματα. Πρόσωπα τα οποία δείχνουν ότι τα παθήματα του παρελθόντος και ειδικά στο τομέα της ηθικής και της διαφθοράς έχουν τελειώσει για μας. Για όλα τα κόμματα θα ευχηθώ. Γιατί βλέπουμε ακόμα και στο δικό μας και σε όλα τα κόμματα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας. Είναι λοιπόν για μας κρίσιμο τα πρόσωπα, τα νέα που θα ανακοινωθούν επιτέλους μετά την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που καθυστέρησε λόγω και της καθυστέρησης την απογραφή δυστυχώς από το Υπουργείο Ιστορικών και την Ελστάτ. Είμαι δίκαιος μαζί τους, ήταν μια πολύ απαιτητική άσκηση. Δεν θεωρούμε ότι άργησαν ιδιαίτερα να το κάνουν από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, πλέον είμαστε πανέτοιμοι να ανακοινώσουμε. Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους μας, σε όλες τις υποψήφιες και υποψηφίους μας καλόν αγώνα. Είναι συλλογική η προσπάθεια, κανένας δεν περισσεύει σε αυτό και πρέπει όλοι να είμαστε στην πρώτη γραμμή να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας με θετικό τρόπο. Εμείς θέλουμε όλες οι ψήφοι να είναι θετικές. Δεν μας αρκούν οι ψήφοι διαμαρτυρίας και δεν θέλουμε να δείχνουμε απλώς τις μουτζούρες τις κυβερνητικές. Θέλουμε να ζωγραφίσουμε τα δικά μας χρώματα, το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του λαού μας, ιδίως της νέας γενιάς. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μάτσο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά για την φιλοξενία. Να είστε καλά.